Σήμερα τη στρόφη και τη κρατική χρηματοδότηση προς τη Χρυσή Αυγή. Ψήφισαν συνολικά 272 βουλευτές, εκ των οποίων 241 υπέρ, 26 κατά και 5 παρών. Έκπληξη προκάλεσε το όχι του Μανώλη Γλέζου, ο οποίος υποστήριξε πως όλους αυτούς που θέλησαν να διαβρώσουν την ελληνική κοινωνία δεν τους πολυμάμαι με αποφάσεις, αλλά πολιτικά. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως θα δούμε, ψήφισαν κατά συνείδηση και τριχοτομήθηκαν. Γλέζος Εμμανουήλ. Όχι. Όχι. Κόντρα στην κεντρική γραμμή του κόμματος, ο Μανώλης Γλέζος καταψήφισε την πρόταση για αναστολή της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξήγησε τη στάση του. Δεν μπορώ να αποστώ από τις αρχές μου, τους σταυρωτίδες των χριστιανικών αρχών, τους διαστρεβλωτές των αρχαίων Ελλήνων και όλους αυτούς που θέλησαν να διαβρώσουν την ελληνική κοινωνία, δεν τους πολεμάμε με αποφάσεις, αλλά πολιτικά. Δεν τους πολεμάμε όπως αυτοί επιδιώκουν. Μεγάλη αναστάτωση και έντονο σχολιασμό προκάλεσε η στάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων με τους βουλευτές να ψηφίζουν κατά συνείδηση, όπως του ζήτησε και ο πρόεδρος του κόμματος. Όχι στην αναστολή ψήφισαν οι 10 βουλευτές, ναι μόλις 2 και 5 δήλωσαν παρόντες. Ο Πάνος Καμένος απουσίαζε από την ψηφοφορία. Μάλιστα, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος, Χρυσούλα Γιαταγάνα, εισέπραξε το χειροκρότημα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, όταν έκανε λόγο για το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι η απαγγελία κατηγορίας και η επιβολή προσωρινής κράτησης καλύπτουν το τεκμήριο αθωότητας. Για όνομα του Θεού, πού ζούμε? Φοβάστε ότι αν έρθουμε στα πράγματα και κυβερνήσουμε, θα αποκαλύψουμε τα αναρρύθμιτα σκάνδαλα που έχετε διαπράξει τα τελευταία 40 χρόνια. Κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι, αριστεροί και δεξιοί. Ο κόσμος ένα μόνο πράγμα ξέρει. Αυτό που ακούει. Είχαν καθαρά χέρια. Λοιπόν, όχι. Η Χούντα και έκλεψε και νόμο περί ευθύνης υπουργών έκανε και συγγενείς διόρισε και όλα τα σκάνδαλα της γης έκανε και ήταν η πρώτη διδάξασα. Αλλού αυτά τα βέλη. Και τα βέλη ουσιαστικά πρέπει να απευθυνθούν προς τους δικούς τους, προς τα μέλη τους που με τη συμπεριφορά τους πραγματικά έχουν από την ημέρα της εμφάνισής τους μέχρι σήμερα προκαλέσει, τρομοκρατήσει την ελληνική κοινωνία. Τη θέση των ανεξαρτήτων Ελλήνων υπερασπίστηκε και ο Βασίλης Καπερνάρος που επιτέθηκε στην κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Πρέπει να πάρω με χαμπάρι σε αυτή την αίθουσα ότι ισχύει το Σύνταγμα. Ή εφαρμόζομαι το Σύνταγμα ή δεν το εφαρμόζομαι. Διότι κάθε βουλευτής που είναι εδώ εκπρόσωπος Ελλήνων πολιτών έχει ορκιστεί και στο Σύνταγμα και στο Δημοκρατικό Πολίτευμα. Και έχουμε μια οργάνωση που είναι κατά του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Δεν καταλαβαίνω γιατί παρουσιάζεται αντιφατικά. Καλό είναι όποιος δεν καταλαβαίνει να συνομιλεί με τον εαυτό του για να καταλαβαίνει εάν υπήρξε συνωστισμός στα παράλια της Μικράς Ασίας. Καλά. Δεν είδατε το μέσο με λίγα, αλλά τι έγινε? Γιατί οι δημοκρατικοί πολίτες δεν πάνε ντυμένοι ωραία? Πηγαίνουμε καμιά περιβολή πουθενά? Ούτε αυτό δεν σας κίνησε την περιέργεια στην τηλεόραση, δεν το είδατε? Θεωρούμε απαράδεκτη μια προσπάθεια που έχει γίνει εδώ και λίγο καιρό να αποσυνδεθεί ο εγκληματικός χαρακτήρας από τον ναζιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Η Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία πάντως αποφάσισε την αναστολή της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής με 241 ναι, 26 όχι και 5 παρών. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Βουλή και τον Αντώνη Ατζολέτο. Πήρε μια ιστορική απόφαση σήμερα η Βουλή, Αντώνη, αναμφισβήτητα. Το στίγμα παρόλα αυτά έδωσαν οι διαφοροποιήσεις από την εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας που ήταν να κοπούν τα χρήματα στη Χρυσή Αυγή. Ναι, ακριβώς. Είναι μια συζήτηση που ολοκληρώθηκε αργά χτες το βράδυ. Θα σου έλεγα πως τη σημάδεψε καταρχάς η διαφοροποίηση του Μανώλη Γλέζου. Αυτό που τονίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ είναι πως σε καμία περίπτωση αυτή η διαφοροποίηση δεν μπορεί να παρερμηνευτεί. Λένε πως ο Μανώλης Γλέζος έχει την ιστορία του και διατύπωσε ακριβώς γιατί ψήφισε με αυτόν τον τρόπο. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, έχει ενδιαφέρον ουσιαστικά η τριχοτόμηση των αναξίδιτων Ελλήνων. Βεβαίως ο κύριος Καμένος είχε τονίσει πως οι βουλευτές του θα ψηφίσουν κατά
συνείδηση. Ο κύριος Καμένος που απουσίαζε ο ίδιος. Ο κύριος Καμένος, ο οποίος απουσίαζε ο ίδιος. Μόνο δύο βουλευτές ψήφισαν υπέρ της αναστολής, ο κύριος Μαριάς και ο κύριος Σαβραμίδης. Ενδεικτικά, να σας αναφέρω ότι 7 ψήφισαν κατά, ο κύριος Κουίκ, Δημαράς, ο κύριος Ζουνίδης, ο κύριος Καπερνάρος, ο κύριος Γιωβανόπουλος, ο κύριος Νταβρής και ο κύριος Χαϊκάλης. Οι υπόλοιποι ψήφισαν παρόν. Κατά της διακοπής χρηματοδότησης ψήφισε και ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Νικολόπουλος, ο οποίος έβγαλε και μια σχετική ανακοίνωση. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ψηφοφορία, Ασία, είναι ότι ψήφισαν συνολικά 272 βουλευτές, όταν σχεδόν 10 λεπτά πριν ήταν μέσα στην αίθουσα 287 βουλευτές. Κάποιοι φύγανε δηλαδή. 15 λεπτά, δηλαδή δεν κάθισαν να ψηφίσουν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι κύριοι Γιακουμάτος, ο κύριος Πολύδωρας, ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης, ο κύριος Οδυσσέας Βουζούρης, ο κύριος Σταυρογιάννης και ο κύριος Κασαπίδης. Ενώ πρέπει να σου πω ότι η απούσα από αυτή την ψηφοφορία ήταν και η κυρία Κωνσταντοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς να σου υπενθυμίσω πως το νομοσχέδιο για την αναστολή της χρηματοδότησης και της οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων, όταν ηγετικά στελέχη εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ψηφίσει παρούσα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει υπέρ. Οπότε έχει κάποια συνέπεια η σημερινή της απουσία. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Σε κλίμα...